Να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή συνέντευξη τύπου του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών. Ξεκινώντας, θέλουμε να ευχηθούμε περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στον συνάδελφό μας που τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από τον τρίτο όροφο της νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς δεν χωρούσε στην αίθουσα λόγω συνωστισμού. Με τη σημερινή συνέντευξη τύπου, εδώ, μπροστά στην Βρετανία του ΕΚΠΑ, δίνουμε στη δημοσιότητα το πλαίσιο στόχων και διεκδικήσεων που επεξεργάστηκε το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών για τη νέα χρονιά, προτείνοντας στους φοιτητικούς συλλόγους να το υιοθετήσουν, να συμπληρώσουν και να εμπλουτίσουν τα αιτήματα. Απευθύνουμε από αυτό το βήμα ένα μεγάλο κάλεσμα στους φοιτητικούς συλλόγους, σε όλους τους φοιτητές που νιώθουν τα όνειρά τους να φεύγουν μέσα από τα χέρια τους, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με τη μορφωτική υποβάθμιση, την υποχρηματοδότηση των αναγκών, την ακρίβεια, τα εξωφρενικά ενίκια και την καταστολή. Σε όλους αυτούς τους συμφοιτητές και τις συμφοιτήτριές μας, απευθύνουμε κάλεσμα αγώνα και διεκδίκησης για το δικαίωμά μας στη μόρφωση, στη δουλειά και στη ζωή. Να μαζικοποιήσουμε τους φοιτητικούς συλλόγους μας, να γίνουν αποκούμπι για κάθε φοιτητή, να μην μείνει κανένας μόνος του τελικά σε αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Να δυναμώσει τώρα λοιπόν η αλληλεγγύη και η οργάνωση, να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Καμία αναμονή, κανένας εφησυχασμός. Μόνο με οργανωμένο αγώνα, μέσα από τους συλλόγους μας, με πανελλαδικό συντονισμό της δράσης μας, μόνο μαζί με τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους, μπορούμε να κατακτήσουμε όσα έχουμε πραγματικά ανάγκη. Και τι δεν έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα. Προσαρμοστείτε, μας λένε. Οι μέρες της αυθονίας τελείωσαν, φωνάζει η κυβέρνηση. Είναι να αναρωτιέται κανείς πότε ήταν αυτές και τις χάσαμε. Περιμένετε τις εκλογές. Εκεί θα κρυθεί το παιχνίδι. Μην απαντάτε με ένταση. Θα τα λύσουμε εμείς για σας. Μας καλεί από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν με αυτούς τους αγώνες που ονομάζει ένταση, οι φοιτητές έχουμε καταφέρει να εμποδίσουμε την είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Δεν αλλάζει τίποτα, μας λένε τα κανάλια, για να μείνουμε εμείς θεατές, όσο όλα αλλάζουν προς το χειρότερο, όσο γράφουν άλλοι το σενάριο για το δικό μας μέλλον. Δεν έχουμε λεφτά, τι να κάνουμε κι εμείς, λένε οι διοικήσεις των ιδρυμάτων και την ίδια ώρα γίνεται πάρτι εκατομμυρίων ευρώ στους ΕΛΚΕ, στα ερευνητικά προγράμματα, στις εταιρείες αξιοποίησης περιουσίας των ΑΕΗ. Ακόμα και για διαφημιστικές καμπάνιες προσέλκυσης φοιτητών πελατών, όπως το Standing Greece. Τόσα χρόνια μας λένε να κάνουμε υπομονή για την πανδημία που θα περάσει, για τα μνημόνια που κάποια στιγμή θα φύγουν, όπως έλεγαν στους γονείς μας, για τον πόλεμο που κάποια στιγμή θα τελειώσει, αν δώσουμε κι εμείς περισσότερα όπλα, όπως λένε, ξεπερνώντας και την πιο αρρωστημένη φαντασία. Για τις κρίσεις του συστήματος που διαδέχονται η μία την άλλη. Υπομονή για την άθλια κατάσταση στις σπουδές μας, γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό κάτσε στο πάτωμα, αφού δεν έχει θέση στο αμφιθέατρο, μην γκρινιάζεις που στριμώχνεσαι στα λεωφορεία, μην διαμαρτύρεσαι για τις αλλαγές στο πτυχίο σου. Ήρθε η ώρα λοιπόν, συνάδελφοι και συναδέλφες, να πούμε φτάνει, ως εδώ. Δεν θα θυσιάσουμε τα καλύτερά μας χρόνια ανάμεσα σε κρίσεις, πανδημία, πολέμους. Δεν θα πετάξουμε στα σκουπίδια τις σπουδές, το μέλλον μας για τα κέρδη των λίγων. Ένας μήνας ανοιχτών σχολών και ήδη αμφιθέατρα ξεχυλίζουν από φοιτητές και συμφοιτητές μας πέφτουν από τα παράθυρα όπως στη νομική του Απιθύτα. Τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές, καθηγητές, εξοπλισμό. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, εδώ στην Αθήνα, δεν γίνονται όλα τα μαθήματα και εργαστήρια λόγω έλλειψης προσωπικού. Ταυτόχρονα, οι μόνες προσλήψεις είναι για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Η κρατική χρηματοδότηση των ΑΕΗ δεν αρκεί ούτε για τους λογαριασμούς του ρεύματος ή της θέρμανσης. Την ίδια ώρα, στην έρευνα, στα επιπληρωμή μεταπτυχιακά, στις επιδοτήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, μέσα και έξω από τις σχολές μας, γίνεται πάρτι εκατομμυρίων. Λεφτά υπάρχουν τελικά, αλλά οι δικές μας ανάγκες είναι στα αζήτητα. Εστίες υποβαθμισμένες ή ανεπαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες, τα ενίκια στο Θεό. Πτυχία απαξιώνονται, όπως δείχνει η απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας από όλα τα πτυχία, η εξίσωση με τα τριετή ιδιωτικά κολέγια. Για να συναντήσουμε μετά την ανεργία ή τους μισθούς χαρτζηλίκη. Αυτή την πορεία επιταχύνει τελικά και ο νέος νόμος πλαίσιο που ψήφισε μέσα στο κατακαλό καιρό η κυβέρνηση, κλείνοντας ακόμα περισσότερο τους ορίζοντές μας. Την ίδια ώρα μας έχουν πρίξει όλοι για το δύσκολο χειμώνα που έρχεται.
Θέλουν να ρίξουμε εμείς τις απαιτήσεις μας, να μην διεκδικούμε, να επικρατήσει σιγή νεκροταφείου, γιατί όλο και περισσότεροι βλέπουν ότι ο δύσκολος χειμώνας δεν είναι για όλους. Την ίδια ώρα που οι οικογένειές μας βλέπουν το εισόδημά τους να πετσοκόβεται, η κυβέρνηση δίνει 14 δισεκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους. Ταυτόχρονα, ρεκόρ κερδών στις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο. Αύξηση 465% τα κέρδη της Motor Oil. 6,5 δισεκατομμύρια για τη φωνική μηχανή του ΝΑΤΟ. Στα σούπερ μάρκετ, 34 επιχειρήσεις κατέγραψαν πωλήσεις αξίας σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυξημένες φέτος κατά 868 εκατομμύρια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Κάποιοι λοιπόν το χειμώνα θα κάνουν μπάνιο με ζεστό χρήμα την ίδια ώρα που εμείς θα ξεπαγιάζουμε. Αυτή η κατάσταση έχει ένοχο, έχει αιτίες. Είναι η πολιτική που έχει διαμορφώσει το σημερινό Πανεπιστήμιο Επιχείρηση, που είναι ξένο για τις δικές μας ανάγκες, αλλά φιλόξενο για τα κέρδη των διαφόρων ομίλων. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου, που διαχρονικά υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις. Αυτή είναι ο υποβολέας πίσω από τους 4 νόμους πλαίσιο των τελευταίων 20 χρόνων, που κάθε φορά υποτίθεται ότι βελτιώνουν τα ΕΗ, ενώ τα κάνουν όλο και πιο εχθρικά για τους φοιτητές. Είναι η εμπορευματοποίηση της ίδιας της παιδείας και της γνώσης, της στέγασης, της φοιτητικής μέρημνας. Για την ενεργειακή φτώχεια επίσης υπάρχουν και εδώ ένοχοι. Η πολιτική της πράσινης μετάβασης είναι η αιτία που ο λαός βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στη μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια. Αυτή την πολιτική υλοποίησαν όλοι όσοι κυβέρνησαν. Προώθησαν ένα λάξ, την απελευθέρωση της ενέργειας, το χρηματιστήριο ενέργειας, την απολιγνητοποίηση, προκρίνοντας τις πανάκριβες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να βρουν νέα πεδία κυκλοφορίας οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Τώρα επιδοτούν με δισεκατομμύρια τους ιδιώτες παρόχους για να μην χάσουν ούτε ένα ευρώ. Και μετά κλαίνε με κροκοδίλια δάκρυα όταν οι σχολές δεν έχουν φυσικό αέριο, όταν στις εστίες κόβεται το ζεστό νερό. Γι' αυτό καλούμε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια να κάνει δική του υπόθεση την οργάνωση σε κάθε τμήμα και έτος, για να δυναμώσει το φοιτητικό κίνημα μέσα από το συντονισμό των φοιτητικών συλλόγων, επιτροπών τμήματων και ετών, για να διεκδικήσουμε αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης της ανώτατης εκπαίδευσης στο ύψος των αναγκών, να εξασφαλίζει την κάλυψη των μορφωτικών αναγκών των φοιτητών, την αναβάθμιση της φοιτητικής μέρημνας, της λειτουργίας των ιδρυμάτων. Ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας, πρόσληψη μόνιμου και σταθερού εκπαιδευτικού προσωπικού, ανάπτυξη υποδομών με ευθύνη του κράτους για την εκπαιδευτική διαδικασία, για αίθουσες, εργαστήρια, σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, βιβλιοθήκες σε όλες τις σχολές. Το πτυχίο να αποτελεί τη μόνη προϋπόθεση για πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα. Όλη η απαραίτητη γνώση για την άσκηση του επαγγέλματος να δίνεται μέσα στο πτυχίο. Λέμε όχι στην απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας από τα πτυχία. Έκτακτο κονδύλι για τη λειτουργία των ιδρυμάτων λόγω της ακρίβειας. Να εξασφαλιστεί η θέρμανση σε όλα τα αμφιθέατρα και χώρους των πανεπιστημίων στις εστίες. Διεκδικούμε δωρεάν σπουδές για όλους τους φοιτητές. Δωρεάν σίτηση, στέγαση, μετακινήσεις, βιβλία, αναλώσιμα και φοιτητικό ίντερνετ. Κατάργηση κάθε είδους διδάκτρων. Κανένας φοιτητής να μην μείνει χωρίς στέγη. 300 ευρώ μηνιαία επιδότηση τώρα για όλους τους φοιτητές που νοικιάζουν. Πλαφόν στις τιμές των ενοικίων. Αξιοποίηση αδιάθετων διαμερισμάτων και ξενοδοχείων για τη δωρεάν στέγαση όσων έχουν ανάγκη. Να αξιοποιηθεί τώρα η περιουσία των ιδρυμάτων, του δημοσίου, των δήμων και περιφερειών για τη δημιουργία νέων εστιών στην ευθύνη του κράτους, χωρίς συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και ενίκεια. Επισκευή και ανακαίνιση όλων των παλιών εστιών με κρατική δαπάνη. Τώρα να πάρθουν μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια. Μείωση των τιμών σε βασικά είδη. Στο ρεύμα, τη θέρμανση, τα καύσιμα. Καμία διακοπή ρεύματος σε όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους υπέρογκους λογαριασμούς. Κατάργηση τώρα των δημοτικών τελών και ένταξη των φοιτητών στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, στο επίδομα θέρμανσης. Απαιτούμε να μην εφαρμοστεί ο νέος νόμος πλαίσιο, να καταργηθούν οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι όλων των κυβερνήσεων, να καταργηθεί τώρα η πανεπιστημιακή αστυνομία. Ως εδώ, κανένας συμβιβασμός
Η ελπίδα είναι στους αγώνες μας, στην οργάνωση, την αλληλεγγύη. Έτσι καταφέραμε να αποτρέψουμε την είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας, καταφέραμε 300 συμφοιτητές μας στην Αθήνα να στεγαστούν δωρεάν σε ξενοδοχεία, οι πρωτοετής φοιτητές να μετακινούνται με μειωμένο εισιτήριο και στα περισσότερα ΑΕΗ να σιτίζονται δωρεάν παρότι δεν έχουν ακόμα πάσο ή κάρτα σίτησης. Οι οικότροφοι φοιτητές της φοιτητικής εστίας Αθηνών ακύρωσαν την προσπάθεια να κοπεί το ζεστό νερό στην εστία τους με τον ίδιο τον αγώνα τους. Αποτρέψαμε την επιβολή διδάκτρων σε δεκάδες μεταπτυχιακά και την προσπάθεια απόσπασης της παιδαγωγικής επάρκειας όταν το επιχείρησε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Έτσι συνεχίζουμε και τώρα, με τους εργαζόμενους και όλο το λαό, με τους μαθητές, γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Οι μαζικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη στέλνουν ελπιδοφόρο μήνυμα. Οι λαοί δεν είναι διατεθειμένοι να ξεπαγιάσουν ή να πεινάσουν για τα κέρδη των λίγων. Τώρα είναι η ώρα να συμμετέχουν περισσότεροι στις διαδικασίες των συλλόγων μας, στις γενικές συνελεύσεις, στις κινητοποιήσεις, στα συλλαλητήρια. Αυτούς τους αγώνες φοβούνται. Γι' αυτό η καταστολή και η τρομοκρατία είναι η απάντηση απέναντι σε όποιον σηκώνει κεφάλι. Έφτασαν στο σημείο να επιτίθενται με τα ΜΑΤ σε οικότροφους φοιτητές που διεκδικούσαν να λυθούν τα προβλήματα στις εστίες, να σέρνουν στα δικαστήρια αγωνιστές ενάντια στους πληστηριασμούς, να καταστέλουν διαδηλώσεις και απεργίες. Έτσι αντιμετώπιζαν όλες οι κυβερνήσεις όσους αγωνίζονται για μόρφωση, δουλειά και ζωή με δικαιώματα. Θέλουν να φημώσουν τις διεκδικήσεις των φοιτητών, να θωρακίσουν τελικά το πανεπιστήμιο επιχείρηση από τους αγώνες μας. Αυτός είναι ο ρόλος που έρχεται να παίξει η πανεπιστημιακή αστυνομία. Να προστατέψει δηλαδή την πραγματική ανομία, όπως η διαπλοκή με εταιρείες και εργολάβους, τα πάρτι εκατομμυρίων στους ΕΛΚΕ, η εξίσωση των πτυχίων με τα τριετή κολέγια, η δράση εγκληματικών κυκλωμάτων με την ανοχή τελικά του κράτους, όπως τη φοιτητική εστία ζωγράφου, από τις καταγγελίες των ίδιων των φοιτητών και των συλλόγων τους. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας μπροστά στα προβλήματα που έχουμε και θεριεύουν, στην προσπάθεια που κάνουν ώστε να παρουσιάσουν ότι τίποτα δεν αλλάζει, στο κλίμα αναμονής που καλλιεργούν, εμείς λέμε πως υπάρχει λύση. Να πυκνώσουν παντού τώρα οι εστίες αντίστασης, να ενωθούν σε ένα ορμητικό ποτάμι διεκδίκησης, οι φοιτητές μαζί με τους μαθητές, τους εργαζόμενους, όλο το λαό. Μόνο ο δρόμος του αγώνα διασφαλίζει τα δικαιώματά μας. Με μαζική συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις, στις 9 Νοέμβρη, ημέρα γενικής πανελλαδικής απεργίας, στην Αθήνα με τη διοργάνωση φοιτητικού συλλαλητηρίου που θα ενωθεί με την απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 στα Προπύλαια. Στις 9 Νοέμβρη οι φοιτητές δίνουμε μάθημα διεκδίκησης. Προετοιμάζουμε ταυτόχρονα τον τριήμερο εορτασμό του Πολυτεχνείου και τη συμμετοχή στη μεγάλη αντιπεριαλιστική πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία, στέλνοντας μήνυμα εναντίωσης στην εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, στον πόλεμο που διεξάγουν η Ρωσία με ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, στο έδαφος της Ουκρανίας, με απρόβλεπτες διαστάσεις και ολέθριες συνέπειες για όλους τους λαούς. Δεν μπορούμε να συνηθίσουμε να κλείσουμε τα μάτια στις εικόνες που έρχονται καθημερινά, με νεκρούς και βομβαρδισμούς, με τους ξεριζωμένους πρόσφυγες και τους πνιγμένους στο Αιγαίο. Εκφράζουμε ταυτόχρονα την αλληλεγγύη μας στους συμφοιτητές μας, εφέδρους στρατιώτες που καλούνται σε απολογία ακόμα και μετά την απόλυσή τους, γιατί εξέφρασαν τα φιλιρνικά τους αισθήματα. Απευθύνουμε κάλεσμα σε κάθε φοιτητικό σύλλογο που συναντηθήκαμε στους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος, κάθε σύλλογο που αναγνωρίζει την ανάγκη πανελλαδικού συντονισμού του αγώνα για τις σπουδές, για τα μορφωτικά μας δικαιώματα, τα επαγγελματικά μας δικαιώματα ενάντια στην κρατική καταστολή, και σε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια. Όλοι μαζί να βρεθούμε στην πανελλαδική συνάντηση του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών που θα πραγματοποιηθεί στις 3 του Δεκέμβρη στην Αθήνα και να συζητήσουμε πάνω στην πύρα από την αγωνιστική δράση των συλλόγων μας, να καθορίσουμε τα επόμενα βήματά μας για να περάσει το φοιτητικό κίνημα στην αντεπίθεση, στην επιθετική διεκδίκηση για τις σπουδές και τη ζωή που έχουμε ανάγκη. Καλή συνέχεια, καλούς αγώνες.